Δεν ξέρω καν γιατί στρέφονται εναντίον μιας χείρας και των ορφανών. Δεν φτάνει που χάσαμε το σύζυγο και τα παιδιά, τον πατέρα του στα παιδιά μου. Τον Σεπτέμβριο του 2008, ο 39χρονος Βασιλής, οδηγώντας το αγροτικό του όχημα, παρασύρθηκε από τρένο στην προσπάθειά του να περάσει από αφύλακτη διάβαση. Ο θάνατός του ήταν ακαριέως, αφήνοντας ορφανά δύο παιδιά 8 και 2,5 ετών. Μετά από τεράστιο δικαστικό αγώνα, η σύζυγος και τα δύο ανήλικα παιδιά του θύματος δικαιώθηκαν, παίρνοντας αποζημίωση 200.000 ευρώ και μηνιαία διατροφή. Ωστόσο, η Hellenic Train, εφαρμόζοντας την ανδρομικά διάταξη του 2019 που την απαλλάσσει από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, ζητάει τώρα όλα τα χρήματα πίσω. Το Νοέμβριο του 2022 μου έρχεται μία κλήση από την Hellenic Train, ζητώντας πίσω να καταβάλει την αποζημίωση και από μένα και από τον γιο μου πια που είχε γίνει ενήλικος. Δηλαδή, ήρθε μία κλήση εναντίον ενός ορφανού. Και σαν να μην έφτανε αυτό, πριν την εκδίκαση της υπόθεσης, διακόπηκε και η καταβολή της μηνιαίας διατροφής ύψους 360 ευρώ. Που είχε οριστεί από το δικαστήριο για τα παιδιά. Μου είχε έρθει μόνο μία κλήση. Σταμάτησαν την καταβολή και ζητάνε και πίσω ό,τι είχε καταβάλει η τότε τρενοσέ. Μετά το θάνατο του 39χρονου Βασίλη, στο ίδιο σημείο σημειώθηκαν άλλες δύο συγκρούσεις οχημάτων με τρένο, με θύματα δύο οδηγούς νεαρής ηλικίας. Αφού η αφύλακτη διάβαση βάφτηκε τρεις φορές με αίμα, αποφασίστηκε η τοποθέτηση προστατευτικής μπάρας. Ωστόσο, το συγκεκριμένο δεν είναι το μοναδικό επικίνδυνο σημείο. Λίγα μόλις μέτρα μετά το σημείο του δυστυχήματος, μία αφύλακτη διάβαση. Συνολικά 40 ενεφύλακτες διαβάσεις στη γραμμή Λάρισας Βόλου. Η περιπέτεια της οικογένειας του άτυχου οδηγού με τη Hellenic Train και τον ΟΣΕ δεν είναι η μοναδική. Ο πατέρας Νικηφόρος Κοντογιάννης, σε διάφαση της περιοχής, είχε τροχαίο ατύχημα με αγροτικό όχημα. Ο ίδιος στάθηκε τυχερός και δεν τραυματίστηκε. Όμως ο ΟΣΕ του ζήτησε να καταβάλει ένα ποσό για φθορές στις προστατευτικές μπάρες. Μόνο που ο ίδιος ισχυρίζεται ότι ήταν ανεβασμένες. Ο ΟΣΕ μετά ήρθε και μου λέει: χάλασε τις μπάρες. Μου στείλε έγγραφο. Ένα παιδί από εδώ από την πολυκατοικία απέναντι είχε τραβήξει με το κινητό του φωτογραφίες. Τις παρουσιάσαμε στο δικαστήριο. Οι του ΟΣΕ όμως έλεγαν ψευδώς ότι εγώ όντως έπεσα πάνω στις μπάρες και τις χάλασα. Δείχνουμε τις φωτογραφίες. Λέει δεν είναι πουθενά χαλασμένο το αυτοκίνητο που έπεσα πάνω στις μπάρες. Ο πατέρας Νικηφόρος ακολούθησε τη δικαστική οδό και χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια για να δικαιωθεί και να λάβει τουλάχιστον αποζημίωση για το καταστραμμένο αυτοκίνητό του.